Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Μαρία Γαλιού, την γνωστή Λαρισαία δικηγόρο, για να μιλήσουμε για άλλη μια φορά για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών και θα κάνουμε μια πιο ειδική αναφορά σήμερα. Θέλω να σας δούμε γιατί στα ανάμεσα από φωτογραφίες που ανήρτησαν οι ίδιοι οι έμποροι, συνεδρίασε η διοίκηση της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας με τον Εμπορικό Σύλλογο της Λάρισσας σε μια κοινή συνεδρίαση. Να και σας βλέπουμε εδώ δίπλα από το Προεδρείο σε αυτή την συνεδρίαση. Η νομική συμβουλή δόθηκε από εσάς στην διάρκεια της και ήταν στο επίκεντρο ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών και πολλά άλλα θέματα βέβαια, αλλά λέω ήταν κυρίαρχο, είχε και το παράνομο εμπόριο και λαϊκές και παζάρια και άλλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, τι νεότερα έχουμε γύρω από αυτό. Καλώς ήρθατε, κυρία Γαλιού. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Λοιπόν, για ελάτε να δούμε τι νεότερα έχουμε και να δούμε ποιες περιπτώσεις οφειλετών εξαιρεί ή αν ισχύει για το 90-95% των περιπτώσεων των οφειλετών. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Καταρχήν, αυτός ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που επιχειρεί να εισάγει στην ελληνική νομική νομοθεσία μια οργανωμένη, εξειδικευμένη διαδικασία για τη ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων. Αυτό που έχει όμως σπουδαιότητα, γιατί έχει περπατήσει αυτός ο θεσμός ήδη 2 μήνες, είναι ότι τουλάχιστον για το ίμιση των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων κρίνεται απαγορευτικός. Και κρίνεται απαγορευτικός διότι θα πρέπει η επιχείρηση, αναγκαία προϋπόθεση όπως το έχουμε πει πολλάκις, είναι να είναι κερδοφόρα, δηλαδή να έχει θετικό πρόσημο τουλάχιστον σε μία από τις 3 χρήσεις πριν την υπαγωγή της. Γι' αυτό ήδη τα στοιχεία τα πρώτα δείχνουν ότι από τις 300 υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, 150.000 επιχειρήσεις ήδη δεν θα μπορούν απαγορευτικά να υπαχθούν σε δικασία και να υποβάλουν τη σχετική αίτηση λόγω αυτού του κριτηρίου επιλεξιμότητας που έχει θέσει ο νομοθέτης για να κριθεί και να αποτελεί ένδειξη βιωσιμότητας. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να ακουστεί, γιατί αποτελεί κοινό τόπο στους εμπορικούς συλλόγους, ότι κατά πόσο αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει στην όθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, στην επανεκκίνηση των επιχειρήσεων και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθότι υπάρχουν και ασφικτικές προθεσμίες και στάδια τα οποία είναι πολύ καθορισμένα, αλλά και αυστηρές προϋποθέσεις υπαγωγής. Μάλιστα. Τώρα, επειδή ο μηχανισμός έχει πρόβλεψη και για αυτές τις περιπτώσεις που εμπλέκονται πιστωτές, που είναι μια τράπεζα, που είναι παραπάνω από μια τράπεζα και πάει λέγοντας. Στην περίπτωση αυτή είναι κάτι που κρατά καιρό μέχρι να συναντηθούν όλες αυτές οι πλευρές σε μια και μόνο λύση, είναι κάτι που το διευκολύνει ο μηχανισμός. Καταρχήν πρόκειται για οφειλές, η διαδικασία αυτή δηλαδή θα ισχύσει για οφειλές που είναι άνω των 50.000 ευρώ. Mm-hmm. Για οφειλές επιχειρήσεων από 20 έως 50.000 ευρώ, τότε θα ακολουθηθεί μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, δηλαδή προτυποποιημένες προτάσεις του δημοσίου, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και των λοιπόν πιστωτών, αλλά και στο σημείο αυτό εντοπίζεται σημαντική χρονοτριβή, καθότι αυτές το είδος των λύσεων, μάλλον συμβασμού, ακόμα δεν έχουν διευθετηθεί και οριοθετηθεί, προκειμένου να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις που έχουν αυτού του ύψους οφειλές πώς πρέπει να κινηθούν και ποιες θα είναι οι προτάσεις οι προδιατυπωμένες των πιστωτών και των φορέων και του δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Όσον αφορά την διαδικασία, η διαδικασία θα είναι ταχύτατη. Δηλαδή, αν οριστικοποιηθεί η αίτηση και υπάρχει το αναγκαίο ενδιαφέρον των πιστωτών της πλειοψηφίας του 50%, τότε θα έχουμε μια γρήγορη διαδικασία σχετικά, που δεν νομίζω ότι θα παραταθεί πλέον των 4 μηνών. Και σας λέω 4 μηνών, βέβαια εξαρτάται πόσες είναι οι οφειλές, ποιοι είναι οι πιστωτές, αν είναι ένας, αν είναι δύο, αν είναι και το δημόσιο, αν είναι και φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αν υπάρχουν και μικροί πιστωτές. Δηλαδή υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που θα κρίνουν τον χρόνο. Πάντως ο χρόνος θα είναι σχετικά σύντομος αν θα υπάρξει και αν θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση αναδιάρθρωσης των οφειλών.
Εκεί βεβαίως είναι, όπως είπαμε, μια πολύ πιο δύσκολη διαδικασία από αυτή που φαντάζεται κάποιος, ότι από τον υπολογιστή του λογιστή του κάνει την ρύθμιση, κάνει ηλεκτρονικά μια αίτηση και αυτομάτως παίρνει μια απάντηση από το σύστημα. Στην περίπτωση που είναι μεγάλες οι οφειλές ή κακές οι προβλέψεις για το μέλλον μιας επιχείρησης, πάμε και σε ρευστοποίηση? Η ερώτηση θα πρέπει να τεθεί κάπως διαφορετικά. Πρώτον, η διαδικασία που περιγράψετε στην αρχή. Θα διατυπώσετε εσείς την ερώτηση για να διατυπώσετε και την απάντηση? Όχι, αλίμονο. Γιατί με τρελάνατε για λίγο. Όχι. Εννοώ το εξής, ότι το κυρίαρχο στοιχείο ενδεχομένως σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η πληρότητα της αιτήσεως. Δηλαδή, θα πρέπει ο εμπειρογνώμονας, ο οποίος θα οριστεί, είτε πρόκειται για μικρή επιχείρηση προαιρετικά, είτε για μεγάλη επιχείρηση υποχρεωτικά, είναι αναγκαίο αυτό το στοιχείο. Γιατί αυτός είναι ο οποίος θα συντάξει την έκθεση βιωσιμότητας της επιχείρησης και αυτός είναι ο οποίος θα κρίνει αν η επιχείρηση είναι βιώσιμη για το μέλλον τόκων εξόδων και προσαυξήσεων. Οπότε η οριστικοποίηση της αίτησης είναι το κυρίαρχο στοιχείο για να προχωρήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Διότι καταλαβαίνετε, οι προτάσεις που θα γίνουν από τους πιστωτές και ενδεχομένως οι αντιπροτάσεις, δηλαδή οι πρώτες που θα γίνουν από τον ετούντα, οι αντιπροτάσεις που θα γίνουν από τους πιστωτές θα γίνονται επί βάση μιας έκθεσης βιωσιμότητας. Βέβαια, οι πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν και να καταθέσουν και αυτοί μια δική τους έκθεση βιωσιμότητας της επιχείρησης. Οπότε το αρχικό στάδιο ενδεχομένως να είναι το κρίσιμο στάδιο, γιατί αν αυτό το στάδιο αποτύχει, αν η αίτηση δεν είναι πλήρης ή αν υπάρχουν ζητήματα ως προς το, υπάρχουν αφισβητήσεις ως προς το ζήτημα της βιωσιμότητας, να αντιλαμβάνεστε ότι η διαδικασία αυτή θα κηρυχθεί, θα περατωθεί, θα κηρυχθεί άκαρπη και ο ετών δεν θα μπορεί εκ νέου να υποβάλει τη σχετική αίτηση. Οπότε το πρώτο στάδιο, το οποίο έτσι με τόσο ευκολία το προσπερνάμε, είναι και το κυριαρχικό στάδιο, το οποίο ενδεχομένως θα κρίνει αν θα οδηγηθούμε σε αναδιάρθρωση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης αναδιάρθρωσης. Πάμε στην αναδιάρθρωση. Τι ευεργετήματα λοιπόν έχει αυτός ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης των οφειλών? Δηλαδή, αφαιρούνται τόκοι, μένει ακέραιο το αρχικό κεφάλαιο, ενδεχομένως και αυτό μπορεί σε ένα ποσοστό να μειωθεί? Πάμε να δούμε τα ευεργετήματα. Ο γενικός κανόνας είναι ότι είναι ελεύθερη η διαμόρφωση του περιεχομένου. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε διαγραφή της βασικής οφειλής, να έχουμε διαγραφή πλήρη των τόκων των προσαυξήσεων, μπορεί να έχουμε επιμήκυση του χρόνου της αποπληρωμής, με κοινή συμφωνία βέβαια των μερών του οφειλέτη και των πιστωτών του. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όσον αφορά την ευελιξία, αυτό αφορά τους πιστωτές, τους ιδιώτες πιστωτές, όσον αφορά όμως την ευελιξία του δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, εκεί υπάρχουν δύο κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι να μην φύγεται το δημόσιο συμφέρον και το δεύτερο κριτήριο είναι ότι μπορεί να υπάρξει διαγραφή της βασικής οφειλής, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει διαγραφή της βασικής οφειλής όταν πρόκειται για παρακρατηθέντες φόρους από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Είναι ο μόνος όρος που τίθεται για μη διαγραφή βασικής οφειλής από φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Μάλιστα. Αν φτάσουμε στη συμφωνία, πιστωτές, οφειλέτης, όποιοι εμπλέκονται, χρειάζεται δικαστική επικύρωση? Είναι προαιρετική, δηλαδή η αίτηση για την επικύρωση είναι προαιρετική, γιατί από τη στιγμή που υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης, που είναι το καλό σενάριο, έχει άμεση ισχύ, για αυτούς που συμβάλλονται και έχουν υπογράψει σύμβαση αναδιάρθρωσης. Όμως θεωρώ ότι ενδεχομένως να είναι και αναγκαία η επικύρωση με δικαστική απόφαση. Γιατί η απόφαση αυτή καλύπτει το σύνολο των πιστωτών, οι οποίοι αναφέρονται στην αίτηση. Δηλαδή, καλύπτει και απαιτήσεις πιστωτών που δεν συμμετείχαν ή συμμετείχαν και διαφώνησαν με την αναδιάρθρωση και δεν συμπλήθηκαν σε αυτή. Επειδή λοιπόν η απόφαση η οποία διεκδοθεί και θα επικυρώνει τη σύμβαση αναδιάρθρωση αποτελεί εκτελεστό τίτλο και δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών και το σύνολο των απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση αναδιάρθρωση, θεωρώ ότι από ζήτημα σκοπιμότητας είναι αναγκαία. Ωραία. Ορίζεται λοιπόν ένα πρόγραμμα καταβολής ποσών. Και αυτό παραβιάζεται από την πλευρά του οφειλέτη, είτε γιατί είναι κακοπληρωτής, είτε γιατί δεν έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή, για να φτάσει στη διαδικασία αυτή, να έχει τέτοια ζόρια, θα φτάσει και η στιγμή που μπορεί να μην έχει. Εκεί τι γίνεται, πάμε από την αρχή ή δεν του ξαναδίδεται η ευκαιρία?
Γι' αυτό σας είπα εξ αρχής για την αίτηση, πόσο σπουδαίο είναι το στάδιο αυτό. Γιατί αν η διαδικασία σε όλη τη στάδιο της διαπραγμάτευσης περατωθεί και με κάποιον λόγο σάκαρπη, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για τον αιτούντα. Όπως αν ο αιτών εκπέσει και ανατραπεί η σύμβαση αναδιάρθρωση με έναν τρόπο, είτε με τον τρόπο, όπως είπατε, της ακύρωσης. Δηλαδή, έχετε ένας πιστωτής και υποβάλλει αίτηση στο πρωτοδικείο και πει ότι, κοιτάξτε, δεν καταβάλει ως όφιλε τις οφειλές θυματικά άνω των 90 ημερών, οπότε ζητώ, ετούμε την ακύρωση της σχετικής σύμβασης αναδιάρθρωσης. Αν ακυρωθεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης με δικαστική απόφαση και αυτό επικυρωθεί, τότε δεν υπάρχει δυνατότητα να εκκινηθεί αυτή η διαδικασία εκ νέου. Και αυτό είναι σπουδαίο. Και το σπουδαιότερο βέβαια είναι ότι αναβιώνουν όλες οι οφειλές οι οποίες είχε πριν την υποβολή της αιτήσεως. Άρα είναι η ευκαιρία του. Δεν είναι μια από τις ευκαιρίες του. Η ευκαιρία, για μένα το σπουδαιότερο ενδεχομένο στάδιο είναι η οριστικοποίηση της αιτήσεως. Από τη στιγμή που η αίτηση οριστικοποιηθεί και μπούμε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, υπάρχει δυνατότητα και ευκαιρία να οδηγηθούμε στην αναδιάρθρωση, αλλά μετά πρέπει να είμαστε συνεπείς. Όχι όμως μόνο συνεπείς για τις οφειλές οι οποίες περιλαμβάνονται και ρυθμίζονται από τη σύμβαση, αλλά και για τις οφειλές οι οποίες γεννώνται μετά από 1/1/17. Εκεί θεωρώ θα δημιουργηθεί ένα σφιχτικό περιβάλλον για τον οφειλέτη, γιατί φανταστείτε τώρα σε μια επιχείρηση να τρέχουν και οι οφειλές προς το δημόσιο μετά από 1/1/17. Και θα πρέπει και σε αυτές τις οφειλές να είναι ενήμερος ή να μην έχει τουλάχιστον καθυστέρηση 90 ημερών. Και θα πρέπει να έχει υπαχθεί σε ρύθμιση και για αυτές, αν δεν μπορεί να είναι συνεπής με βάση τα χρονοδιάγραμματα της φορολογικής αρχής ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Εκεί θα δημιουργηθεί ενδεχομένως ένα ασφικτικό περιβάλλον για τον οφειλέτη στα πλαίσια του ασφικτικού περιβάλλοντος του γενικότερου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κυρία Γαλιού. Και εγώ, να είστε καλά. Τώρα καταλαβαίνω, αν θέλετε πιο ειδικά πράγματα, τον άνθρωπο τον έχετε στην διάθεσή σας να τα μάθετε. Γεια σας.